Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Ούγκα Challenge. Κοντά μου για να ανταποκριθεί στην πρόκληση της Μαρίας Κωνσταντάκη ρουφώντας ήλιο και απαντώντας στις ερωτήσεις μου, ένας δημιουργός, ένας τραγουδιστής, ένας χορευτής, πάνω απ' όλα όμως εγώ που τον ξέρω γνωρίζω ότι πρόκειται για μια κατεξοχήν καλλιτεχνική φύση με τα καλά και τα κακά της. Ισαΐα Ματιάμπα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκίνα. Τι σημαίνει Ματιάμπα? Ματιάμπα σημαίνει πολλά πράγματα. Είναι μια φιλοσοφία γενικότερα. Δεν είναι και για χόρταση. Που είναι, μ' αρέσει. Και μ' αρέσει πολύ. Αυτή την περίοδο τι κάνεις? Αυτή την περίοδο πλέκω. Mm-hmm. Είμαι με το Μύρο Αναστρατή κάθε Σάββατο Σταυρό του Νότου στο Πλάς. Έχεις γλύψει ποτέ φούρτα από το γραφείο του Μύρο Αναστρατή? Mm-hmm. Όχι και ούτε πρόκειται ποτέ να το κάνω αυτό, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να γλύψω από ένα δάχτυλο ενός άντρα. Έχεις κάνει ποτέ τηλεφωνικό σεξ? Ναι, και μου άρεσε. Ναι, έχω κάνει, ναι. Αν ήσουν άορατος, σε ποιο σημείο θα βρίσκονται στην Ελένη Μενεγάκη? Νομίζω παντού. Σκάσε μου ένα χαστούκι. Πού θα πήγαινες πρώτο ραντεβού τη Βίκυ Παγιατάκη? Σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο με θέα. Θα βάφτιζες ένα μέλος της οικογένειας Κονιτοπούλου? Ναι, γιατί όχι. Αλλά τραγουδιστά. Τι όνομα ακούγαζες? Αφροξυλάνη. Γιατί δεν χωνεύεις τον Ίνο? Ποιος το βαθώ. Ποιος πιστεύεις από τους Έλληνες παρουσιαστές ή παρουσιάστριες έχουν πολύ καιρό να κάνουν μπάνιο? Ο Σταρόδας. Σίγουρα έχει να κάνει πολύ καιρό μπάνιο. Αν χρειαζόταν να μπεις μέσα στο πακέτο της Βίξης Χατζηβασιλείου, θα χώραγες, πιστεύεις? Σε αυτά τα κιλά που είμαι τώρα νομίζω ότι δεν θα χώραγα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να κάνουν κάποιες μετατροπές για τα κιλά μου. Θα έκανες μια συναυλία στο Καλλιμάρμαρο γυμνός? Εξαρτάται το σκοπό. Αν είναι να το κάνω για τις θαυμάστριές μου. Γιατί δεν γυρνάει ο Τσαλίκης? Γιατί δεν γερνάει ο Τσαλίκης? Νομίζω ότι τα παιδιά του τον κρατούν νέο και νομίζω ότι έχει σίγουρα μία... Εξαιρετικά φλωρικό. Έχει ουρικό οξύ? Όχι. Θεωρείς ότι ο Τριαντάφυλλος κάποια στιγμή στην καριέρα του έβαζε λιμπλό στα χείλη? Όλοι το έχουμε κάνει αυτό. Σε ποια χείλη? Του Τριαντάφυλλου? Όχι. Στα δικά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισαΐα Ματιάμπα. Παρακαλώ να κοιτάξεις την κάμερα και να προκαλέσεις τον επόμενο να κάνει. Λοιπόν. Προκαλώ τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ηρέμησε εσύ, να τρώτε πασατέμπος, να σου απαντάει στις ερωτήσεις και να αφήνεται ο ένας με τον άλλον τα σπόρια. Τι λες? Το ακούσατε? Στο επόμενο Ούγκα Challenge ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αναγία μου.